Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ορίσατε στο like, είναι το like του Σαββάτου 19 σήμερα του Ιούνιου, βρισκόμαστε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δευτέρα λοιπόν, η επίσημη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χάρη του να μας φωτίσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ γενικότερα κάτι να γίνει και να ζήσουμε λίγο στιγμές καλύτερες, φυσιολογικές. Θα μου πεις τώρα και ποιο κρίνεις ως φυσιολογικό εσύ, Λίτσα μου. Δεν ξέρω ποιο θεωρείται φυσιολογικό πια στις μέρες μας, αλλά τέλος πάντων κάποιες στιγμές απαλλαγμένες λίγο από το άγχος και από το στρες και από τις κακοτυχίες. Πραγματικά, ειλικρινά, το έχουμε ανάγκη, γιατί τα τελευταία χρόνια περνάμε και βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις, πρωτόγνωρες καταστάσεις για εμάς τουλάχιστον, όχι για την ανθρωπότητα, και αυτό μας προβληματίζει. Όπως και να έχει λοιπόν, ας βάλει το Άγιο Πνεύμα το χέρι του, θα βάλουμε και εμείς το δικό μας χέρι σε αυτή την εκπομπή για να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη συντροφιά μέχρι και τις 18:30. Για όλους εσάς που δεν ταξιδέψατε, που δεν επισκεφτήκατε κάποιο κοντινό ή μακρινό παραθαλάσσιο τουριστικό προορισμό, είμαστε και εμείς εδώ, συμπάσχουμε μαζί σας και φυσικά με πολύ θετική ψυχολογία και ενέργεια θα εξελιχθεί αυτή η εκπομπή και θα δούμε πολλά και ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν, για όσους δεν ταξιδέψαμε, θα ταξιδέψουμε και δεν θα πάμε όπου και όπου, βρε παιδί μου. Θα πάμε Μύκονο. Σήμερα θα πάμε Μύκονο. Με τη βοήθεια του Πέτρου του Νάζου και του Μύκονος Live TV θα κάνουμε μία σύνδεση ζωντανά με το νησί της Μυκόνου. Ο Πέτρος ο Νάζος θα μας μιλήσει για τις προδιαγραφές που τηρεί το νησί για την επισκεψιμότητά του από Έλληνες τουρίστες αλλά και από τουρίστες του εξωτερικού. Θα μας δώσει το κλίμα του νησιού αυτό το τριήμερο. Ποιοι είναι οι celebrities, εγχώριοι και μη που έχουν επισκεφτεί την Μύκονο, τι γίνεται εκεί πέρα με τον COVID, με τα μέτρα προστασίας και γενικότερα αν είναι φέτος η χρονιά μας για να πάμε στο νησί των ανέμων. Ακόμη ο Τόλης Τσιρούδης θα είναι στην παρέα μας για να μαντέψουμε τι κάνει ένα έξυπνο gadget που θα μας παρουσιάσει. Και φυσικά σε αυτή την εκπομπή η ψυχολογία μας θα έχει την τιμητική της, μιας και ο Σταύρος Πλουμιστός αλλά και η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου και οι δύο από την πλευρά τους θα μας μεταφέρουν ωραία μηνύματα. Ο Μεν Σταύρος για το πώς θα αλλάξουμε την ενέργειά μας, ενώ η κυρία Νάνση Μαλέρου θα μας μιλήσει για τον εσωκεντρισμό, μία έννοια που η ίδια έχει εφεύρει, αλλά και για το πώς θα μπορέσουμε οι ίδιοι να φροντίσουμε τον εαυτό μας έτσι όπως του αξίζει για να έχουμε και μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτά λοιπόν και πολλά ακόμη σε αυτή την εκπομπή. Σας στέλνουμε στην παρέα μας όπως είναι κάθε φορά και τα Μικέλ Κοζάνη σε 4 σημεία στην Κοζάνη, καταστήματα Μικέλ, τα οποία προσφέρουν από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ κάθε είδους ρόφημα. Ροφήματα λοιπόν που επιλέγετε και αγαπάτε από τα Μικέλ στις υπέροχες αυτές συσκευασίες, τις συσκευασίες τις οποίες παίρνετε μαζί σας στην εκδρομή, στο ταξίδι, στη δουλειά, αλλά και με κούπες Μικέλ, τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα για να απολαμβάνετε το Μικέλ ρόφημα στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, με τη δική σας κούπα. Επίσης, εάν έχετε μηχανές που κάνουν καφέ και σας αρέσει το χαρμάνι των Μικέλ, μπορείτε να προμηθευτείτε από τα 4 καταστήματα Μικέλ και τις υπέροχες κάψουλες, είτε το χαρμάνι Μικέλ σε κομμένο καφέ, είτε για μηχανή που παίρνει κάψουλα, είτε για μηχανές που παίρνουν αλεσμένο καφέ. Επίσης, σας προσφέρουν και πάρα πολλά snacks για όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί, πριν τη γυμναστική σας, μετά στο διάλειμμα από το μάθημά σας, snacks πραγματικά που κλέβουν τις εντυπώσεις, τις γευστικές εντυπώσεις. Είναι οι βάφλες μελιού, είναι οι μίνι δανέζικες μπουκίτσες σε δύο γεύσεις με κρέμα βανίλιας και κρέμα σοκολάτας. Είναι οι τραγανές χειροποίητες μπουκίτσες με κουλούρι Θεσσαλονίκης επίσης σε δύο γεύσεις, μπέικον και αλάτι. Και φυσικά οι γεύσεις των παγωτών Μικέλ σε εξαιρετικές και απολαυστικές πραγματικά επιλογές. Μάγκο, γιαούρτι με φρούτα και καρπούς, cheesecake και το αγαπημένο μου κακάο με κομμάτια σοκολάτας. Και για ένα γρήγορο σνακ μπορείτε φυσικά να επιλέξετε τις χειροποίητες μπάρες Δημητριακών των Μικέλ, σε πολλές γεύσεις επίσης, είτε αυτές με μούσλι,
της Muesli Bar και θα σας δείξω, οι οποίες δίνουν ενέργεια και τα περιέχουν μέσα καφέ, καφεΐνη, ταυρίνη, βιταμίνες και μαγνήσιο για εσάς που είστε της υγιεινής διατροφής αλλά και της γυμναστικής. Λοιπόν, από Τρίτη μετά το Αγίου Πνεύματος θα ανέβει και νέος διαγωνισμός Μικέλη στο προσωπικό μου Instagram για να πιείτε δωρεάν τα καφεδάκια σας, τα αγαπημένα σας τροφήματα όλη την εβδομάδα, ενώ μέχρι τότε συνεχίζουν να τρέχουν πάρα πολλά giveaways. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνετε Instagram προφίλ, εάν δεν έχετε, ή μπαίνετε από τις κόρες σας, από του γιου σας, του άντρα σας, της συσύγου σας και παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς που έχω ανεβάσει σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Και θα σας πω ότι όσο περισσότερα σχόλια κάνετε και όσο περισσότερο στηρίζετε τους διαγωνισμούς, τόσο περισσότεροι διαγωνισμοί θα ανεβαίνουν μέχρι να κερδίσετε όλοι. Λίτσα Παλαμάνη το προσωπικό μου Instagram. Αν δεν έχετε εσείς, πείτε το στους φίλους σας, αλλά επίσης είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να μπείτε και στο χώρο του Instagram, δημιουργώντας τώρα ένα νέο προφίλ και ακολουθώντας το δικό μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γιορτούλα, Σαββατάκι, με ωραία γιορτή. Ζώσιμος γιορτάζει, Ζωσιμία γιορτάζει, ο Ιούδας επίσης γιορτάζει, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία, μεγάλη χάρη του. Θα σταυροκοπιέμαι εγώ συνέχεια, γιατί τις τελευταίες μέρες, εντάξει, τι να πω κι εγώ, βλέπετε. Κιτρίνισε το μαλλί, χάλασε το αυτοκίνητο, γενικότερα τα πράγματα. Θα μου πείτε, Λίτσα, υπάρχουν και χειρότερα. Βεβαίως, αυτά τα χειρότερα θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά από κάπου ξεκινάνε για να φτάσουν και τα χειρότερα. Λοιπόν, πάμε στα καλύτερα. Τι είχε πει ο Νίκος Σάπκαρης στην εκπομπή της Τετάρτης? Ότι πρέπει να εστιάζουμε κάποια στιγμή στα θετικά. Αυτό θα κάνουμε και σε αυτή την εκπομπή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε, τουλάχιστον τηλεοπτικά παρέα. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι μέρες που γιορτάζονται σήμερα και ποια είναι τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας σαν σήμερα, στο μακρύ ή και στο κοντινότερο παρελθόν. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Και φυσικά η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη συνεδρίασή της στις 19 του Ιούνιου του 2015 όρισε την σημερινή ημέρα και την 10η του Ιούνιου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, αντιδρώντας φυσικά στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως οι μουσουλμανικές Boko Haram στην Ιγυρία και Ισλαμικό κράτος, το ISIS, γνωστό σε όλους μας, στο Ιράκ και στη Συρία. Η 19η του Ιούνιου, λοιπόν, επιλέγει για να θυμίσει την απόφαση του 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 του Ιούνιου του 2008 και η οποία αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα στον κόσμο. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα της ντρεπανοκυτάρωσης. Έχει φυσικά καθιερωθεί κατόπιν της πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Ντρεπανοκυτάρωσης και στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μία αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλιότερα τουλάχιστον. Θα σας πω ότι είναι η ντρεπανοκυτάρωση. Είναι μια σοβαρής μορφής ανεμία που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, λαμβάνουν και το σχήμα δρεπανιού. Αυτό που βλέπουμε τώρα και στις οθόνες μας. Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερος θανατηφόρα, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Ευτυχώς όμως, χάριν ελπίδας και χάριν της αλματώδης προόδου της ιατρικής, τα τελευταία χρόνια η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια. Μπράβο, ζωή να έχουνε. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία σαν σήμερα και ένα πολύ δυνατό γεγονός. Το 240 π.Χ. ακούστε τι έγινε. Υπολογίστηκε η περίμετρος της γης από τον Ερατοσθένη. Ερατοσθένης υπολόγισε την περίμετρο της γης το 204 π.Χ. Ενώ το 1827, κοιτάξτε όμως τώρα στο προηγούμενο, ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περίμετρο της γης. Έλληνας πάλι. Μα το έχουμε εμείς οι Έλληνες, αλλά βαριόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι που μας έχει φάει τόσα χρόνια. Ότι το έχεις,
το έχεις το intelligent, την έχεις την εξυπνάδα και την πραγματική, τέλος πάντων, και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Μας διακατεχόμαστε σαν λαός από αυτές. Απλό το θέμα είναι ότι μας διακατέχει και μία λίγο... Μωρέ, άστο για αύριο. Δηλαδή, φαντάσου ότι ο Ερατοσθένης μπορεί να περίμενε καμιά τριανταριά χρόνια. Σου λέει να την υπολογίσω, να μην την υπολογίσω. Έπρεπε να φτάσει στο 204 π.Χ. Πολύ νωρίς, 200 χρόνια δηλαδή από την δημιουργία του ανθρώπινου είδους. Μετά, μετρήσανε τη γη. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, πάμε. 1827. Τα λέω μόνιμο. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Είναι γνωστό το συγκεκριμένο γεγονός και ως η περίπτωση Νενέκου. Ενώ το 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμουν κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών, ενώ η σύζυγός του μεγαλύτερη, ήξερε ο Μάρξ, παιδί μου, την πήρε τη μεγαλύτερη, 29 ετών. Βεβαίως, από τότε γινόταν αυτά, αλλά άμα είσαι φιλόσοφος, φιλοσοφείς τα πράγματα διαφορετικά. Λες, ρε παιδί μου, ότι οι άντρες πόσο ζουν τόσο, θα πάρω μια γυναίκα μεγαλύτερη, για να έχουμε, μην την αφήσω και νωρίς. Μην αλλάζετε κανάλι, φίλοι άντρες τηλεθέατας. Θα βρω κάτι θετικό να πω. Δεν έπιασε αυτό του Νικού του Σάπκαρη. Πάλι στο αρνητικό εστίασα. Θα το αλλάξω μέσα στην πορεία της εκπομπής σας, το υπόσχομαι. 1863 και έχουμε ένοπλη ρήξη των Ορεινών και των Παιδινών στην Αθήνα, Κανάρις και Βούλγαρης, οι δύο αντιμέτωποι, κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Ενώ το 1938, σαν σήμερα, η Ιταλία νικά την Ουγγαρία με 4-2 στο Παρίσι και κατακτά το τρίτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λίγο πριν την έναρξη του τελικού, ο Ιταλός δικτάκτορας Μπενίτο Μουσολίνι είχε τηλεγραφήσει στους παίκτες της Ιταλίας το μήνυμα νίκη ή θάνατος. Ω, μωρέ, τι τραβήξαν οι καημένοι. Σου λέει, θα κερδίσουμε ή εκτέλεση. Καλά και αυτός ο Μουσολίνι. Κακός άνθρωπος. Θα καίγεται στην κόλαση τώρα. Το 1938, νίκη ή θάνατος, είπε ο Μπενίτο Μουσολίνι, λοιπόν, στους παίκτες της Ιταλίας και εκείνοι, ήθελαν δεν ήθελαν, το πήρανε το τρίτο το παγκόσμιο το κύπελλο, τη γλιτώσανε, τουλάχιστον από αυτό. Και ολοκληρώνουμε με το 1953, 19 Ιουνίου του 1953, η Έθελ και Τζούλιους Ρόζενμπεργκ εκτελούνται στις φυλακές Sing Sing των ΗΠΑ, καταδικασμένοι σε θάνατο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ των Σοβιετικών. Εδώ βλέπουμε, λοιπόν, και τη φωτογραφία της εποχής. Πω, πω, πω. Μάλιστα, εγώ τώρα πρέπει να αλλάξω κλίμα. Δεν θα αλλάξω, θα αλλάξω μάλλον κλίμα, προσπαθώντας να αλλάξω και την ενέργεια, και τη δική μου και τη δική σας. Μόνη μου δεν έχω καταφέρει, ή μάλλον τέλος πάντων προσπαθώ, αλλά δεν είμαι τόσο ειδική ώστε να σας δώσω εγώ συμβουλές για το πώς θα τα κάνετε. Μπορεί όμως να το κάνει ο αφυπνιστής πνεύματος, ο άνθρωπος, αυτός που έχουμε γνωρίσει φέτος μέσα από την εκπομπή μας, ο Σταύρος, λοιπόν, ο Πλουμιστός, ο οποίος στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τώρα θα μας περιγράψει πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε την ενέργειά μας και φυσικά να αλλάξουμε την αρνητική μας ενέργεια προς το καλό. Θέλω, λοιπόν, να σας πω πώς μπορείτε να ξεκλειδώσετε ουσιαστικά την ενέργεια αυτή που τελικά εσείς θέλετε, έχετε, μπορείτε να την κατευθύνετε στο να κάνετε τα δικά σας ουσιαστικά βήματα που θα σας πάνε βήμα-βήμα, βέβαια, εκεί που εσείς θέλετε. Όμως πρέπει να μείνετε σε αυτό ακριβώς που σας λέω. Και αυτό είναι η προσωπική σας ενέργεια που πρέπει να μάθετε να την ξεκλειδώνετε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό για το οποίο, αν παρατηρήσετε πάρα πολλά χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι που ασχολούνται με την αυτοβελτίωση και την αυτογνωσία, μιλούν για την ενέργεια. Μιλούν δηλαδή για την πνευματική πληροφορία που επηρεάζει τα γονίδια μας και φέρνει ένα αποτέλεσμα. Εύλογα θα πει κάποιος που είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός και μηδενίζει με πολύ εύκολο τρόπο την προσωπική ενέργεια. Η ύπαρξη πολλών ανθρώπων που έχουν να κάνει με αυτό το αντικείμενο της ενέργειας
και η οποία είναι μια πνευματική πληροφορία που λαμβάνουν, που εκπαιδεύονται, που προπονούνται. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως έχεις τη δυνατότητα να το κρίνεις και να επιλέξεις αν όντως σου ταιριάζει. Μπορεί πραγματικά να σου δώσει συμβουλές για το πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτή την πνευματική πληροφορία που δυναμώνει την προσωπική σου ενέργεια. Για να ξεκλειδώσεις λοιπόν την προσωπική σου ενέργεια, αρχικά πρέπει να αλλάξεις οπτική. Οπτική, το πώς βλέπεις τα πράγματα. Οι περισσότεροι έχουμε την προσκόλληση, όπως γνωρίζετε, οι πάντες των πεπιθήσεων, αυτών όλων των πληροφοριών που έχουν φυτευτεί στο μυαλό μας από πολύ μικρή ηλικία και αργότερα με συνήθειες και επιλογές που οι ίδιοι ουσιαστικά κάνουμε, βάζοντας συνήθειες που πραγματικά αποδυναμώνουν την προσωπική μας ενέργεια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το ότι καπνίζεις. Πολύ ωραία. Αποκτάς έναν εθισμό. Αυτό δημιουργεί ένα αποτέλεσμα. Είτε παθολογικό στο σώμα σου, με τα έτη, είτε ακόμα και με το γεγονός ότι σε εξουθενώνει οικονομικά. Σε αυτόν που τελικά μπορεί να δυσκολεύεται. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα χρήματα που παίρνει. Άρα λοιπόν διαμορφώνεις ένα αποτέλεσμα εξαιτίας της επιλογής. Το παράδειγμα δεν αφορά όμως απολύτως την ενέργεια. Αλλά το παράδειγμα είναι χρήσιμο για να καταλάβετε πως μία εθιστική ουσιαστικά συνήθεια δηλαδή έχει μπει στη ζωή σου και διαμορφώνει το αποτέλεσμα της καθημερινότητάς σου. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και η οπτική, η οποία δύσκολα μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο αν δεν προπονηθεί. Είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Μπορείτε βεβαίως να το διπιστώσετε με πάρα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν αυτοβελτίωσης, που όλα καταλήγουν να μιλάνε για τον τρόπο σκέψης. Άρα λοιπόν ο τρόπος σκέψης είναι αυτός που ουσιαστικά ξεκλειδώνει κυριολεκτικά την ενέργεια, η οποία ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσετε ότι μπορεί πραγματικά να σας φέρει άπειρα θαύματα στη ζωή σας επειδή την ορίζετε αποκλειστικά και μόνον εσείς. Οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί ότι χρειάζονται αποσυμπιέσεις του νου. Δηλαδή ο νους πρέπει να βρεθεί σε ένα ουσιαστικά ενεργειακό κενό. Αυτό συμβαίνει μόνο με την αυτοσυγκέντρωση. Αν τώρα πολλοί την αυτοσυγκέντρωση τη λένε διαλογισμό, όπως την ονομάζω και εγώ διαλογιστική ησυχία, δηλαδή διαλογίζεται ο νους, μπορεί λοιπόν να βρεθεί σε ένα ουσιαστικά ενεργειακό κενό, ώστε να κατανοήσει πάρα πολλά πράγματα και έτσι να ξεκουραστεί. Από την άλλη όμως, ακόμα και αν αυτό το βάλετε ως λειτουργικότητα στην καθημερινότητά σας για να αποσυμπιέζει το νους και να σας δίνει όσο γίνεται καλύτερες λύσεις, πρέπει να σας πω όμως ότι αν δεν αλλάξετε την οπτική με την οποία βλέπετε τα πράγματα τη ζωή σας και δεν αφαιρέσετε σαν λέπια επάνω στο σώμα ένα-ένα, μία-μία συνήθεια ή προσκόλληση, δεν μπορείς να μιλάς για αλλαγή. Επίσης, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν την προσωπική τους ενέργεια, με αποτέλεσμα όταν υπάρχουν αυτά τα κενά που είπα προηγουμένως, είναι πρόσχερα, οπότε δίνουν μια πρόσχερη ουσιαστικά αποτελεσματικότητα και δεν έχετε το ουσιαστικό αποτέλεσμα της ευχαρίστησης. Δεν σας μιλάω για την ευτυχία, σας μιλάω για την ευχαρίστηση. Συνηθίζω να λέω σε πολλούς πελάτες μου που έχουν ακριβώς προσκόλληση και να είναι σε τωρικό εγωισμό να μην φύγουν από κάτι για να μην ξεβουλευτούν, το ότι αν δεν κάνουν την ουσιαστική προσωπική αλλαγή δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν την προσωπική τους ενέργεια. Γι' αυτό και στη δική μου μεθοδολογία ως ολιστικός σύμβουλος σε αυτή τη διαδικασία, μη χρησιμοποιώντας φάρμακα, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός, ούτε και ψυχολόγος φυσικά, αλλά είμαι ένας σύμβουλος ο οποίος με την εμπειρία που έχω συγκεντρώσει και με την έρευνα που έχω κάνει σε σχέση με αυτά με τα οποία ασχολούμαι, την αφύπνιση του νου δηλαδή, έχω αντιληφθεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στα όρια του, στα άκρα του, για να ορίσει κατ' επέκταση το κέντρο του και έτσι να αφομοιώσει ουσιαστικά την αλλαγή για την οποία σας μιλώ. Η ενέργεια σε έναν άνθρωπο ξεκλειδώνει ουσιαστικά με μία σκέψη, όσο και σας φαίνεται απίστευτο αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Μία μόνο σκέψη αρκεί και αυτή εμπεριέχεται στη λέξη αλλαγή. Όταν βιώνεις κάτι για το οποίο συνεχώς προσκρούεις σε εμπόδια, δεν μπορείς να
αντιληφθείς εύκολα την αλλαγή, αν δεν κατανοήσεις τι μπορεί να σου επιφέρει και τι μπορεί να ξεκλειδώσει. Η ενέργειά σου μπορεί πραγματικά να σου φέρει ό,τι επιθυμείς στα χέρια σου. Αν τώρα οι περισσότεροι, εννοείται την πνευματική πληροφορία που δίνεται, ο νους δηλαδή, ότι η ενέργειά σου θα σου φέρει όλα τα υλικά αγαθά που πιστεύεις ότι μπορεί πραγματικά να κάνουν ευτυχισμένη τη ζωή σου, όντως μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά είναι πρόσχερο, γιατί χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία να στήσεις σωστά τα βήματα, να τα πιστέψεις και να φέρεις αυτό το αγαθό στα χέρια σου. Όμως αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι το αίσθημα. Είναι δηλαδή η ψυχική ουσιαστικά ησυχία και ηρεμία, για να αισθάνεσαι δηλαδή ευχαριστημένος. Αλλιώς δεν μπορείς πραγματικά να το πετύχεις. Και έτσι λοιπόν ξεκλειδώνεις την προσωπική σου ενέργεια για μερικά πράγματα και πρόσχερα. Έτσι λοιπόν, για να γίνει το ξεκλείδωμα της ενέργειάς σου, χρειάζεται μια ουσιαστική αλλαγή οπτικής, μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή της ζωής σου, που πιθανόν να έχει κόστος, είτε οικονομικό, είτε ψυχικό, αλλά πρέπει να δεις μετά το αποτέλεσμα. Διαφορετικά, η προσωπική σου ενέργεια θα παραμένει κλειδωμένη, δεν θα έχεις το αίσθημα της ευχαρίστησης, δεν θα μπορείς να κατανοήσεις ότι κάνεις λάθη, πάρα πολλά, και κυρίως το ξυνώνεις τόσο πολύ τον εγκέφαλό σου, τον μυαλό σου, τον νου σου και ακυρώνεις το δώρο του δημιουργού. Που αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορείς να κάνεις σε έναν πρικισμένο άνθρωπο σαν και σένα, όπου έχει πρικιστεί δηλαδή με λίγα λόγια με ενέργεια που του παρέχει η σκέψη του και την επέκταση ο νους του. Ακούστε ξανά, αν θέλετε, αυτό που σας είπα σήμερα. Θα βρείτε πάρα πολλές λύσεις πρακτικές που θα σας φέρουν την καθημερινότητά σας σε ένα άλλο επίπεδο. Στα θέματα που αφορούν την προσωπική ενέργεια, απλώς να συμπληρώσω ότι η προσωπική ενέργεια δεν είναι κάτι εύκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς και άρα δεν μπορεί να αλλάξει με ένα μαγικό ραβδάκι χτυπώντας το νου σου για να σου επιφέρει υπέροχες λύσεις. Χρειάζεται όχι κόπο, χρειάζεται χρόνο, γιατί τελικά ο χρόνος στον άνθρωπο και σε αυτή ακριβώς τη διάσταση που βρισκόμαστε είναι το πολυτιμότερο που έχουμε. Γιατί με βάση το χρόνο λειτουργούμε, αφού ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι θα φύγουμε από αυτή τη διάσταση αργά ή γρήγορα. Το καλό είναι να απολαμβάνεις τη ζωή με τα βαθιά γεράματα και να ζήσεις όσο μπορείς περισσότερο για να μεταβολήσεις τεράστιες ποσότητες αρνητικής ενέργειας από την οποία είσαι κατασκευασμένος, ώστε να περάσεις στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη διάσταση, με ένα άλλο ουσιαστικά ενεργειακό συμπίκνωμα. Και όταν το καταλάβεις αυτό, θα δεις λοιπόν ότι για όλα όσα μιλάνε οι θρησκείες και πόσο μάλλον αυτοί που πιστεύουμε κι εμείς, τότε θα αντιληφθείς λοιπόν ότι στο μετά σου θα είσαι ακόμα καλύτερα. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να αποδείξω αυτό ακριβώς το έργο που μόλις σας είπα. Είναι σίγουρο όμως ότι όταν αρχίσετε να το αισθάνεστε, θα το ζήσετε και έτσι θα με πιστέψετε. Εκ του αποτελέσματος βεβαίως κρίνεται κανείς όταν δοκιμάζει βήμα-βήμα την αλλαγή. Είμαι ο Σταύρος Πλουμιστός. Είμαι σύμβουλος αφύπνισης του νου, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Καταλαβαίνω ότι δεν καταλαβαίνεις. Αν όμως αρχίσεις να το ψάχνεις, θα με καταλάβεις. Μπορείς να βρεις πάρα πολλά, μα πάρα πολλά άρθρα αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας που αφορούν την προσωπική ενέργεια στο πλουμιστός.com. Αλλά αυτό όμως που σε αποτρέπω να κάνεις, με το χαμηλότερο κόστος που μπορείς να κάνεις μια συνεδρία, είναι στο voicehealing.gr. Εκεί θα βρείτε τις ενότητες των συνεδριών που πραγματικά επαναπρογραμματίζουν το νου. Κάνουν έναν άνθρωπο με την επαναληπτική ηχητική, δηλαδή ουσιαστικά συνεδρία που ακούει, να προγραμματίζεται με βάση αυτό που θέλει αυτός και μόνον δηλαδή εσύ. Γιατί εσύ προσδιορίζεις το τι θέλεις να ακούσεις και εσύ προσδιορίζεις τι θέλεις να σου συμβεί. Άρα, παίρνοντας την πληροφορία μέσα στο μυαλό, αυτό που ακούει δηλαδή, με τις κατάλληλες συνθήκες, με μετρήσιμη μουσική, με μετρήσιμη φωνή και με κατάλληλο λεκτικό περιεχόμενο, λέξεις δηλαδή, που πραγματικά μπορούν να σε ηρεμήσουν και να κάνουν το σώμα σου να είναι σε μια πραγματικά γαλήνια κατάσταση,
θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές με την επαναληπτικότητα. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως γι' αυτό θα πάρετε, επαναλαμβάνω, στο voicehealing.gr. Και κάπως έτσι θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το λογιστικό γραφείο του Νικόλαου Χατζίδη στην πόλη της Κοζάνης, το οποίο βρίσκεται σε νέα διεύθυνση απέναντι από την αγροτική, από την πρώην Αγροτική Τράπεζα, και σας προσφέρει χρηματοοικονομικές λύσεις στις χρηματοοικονομικές σας υποθέσεις. Τα πάντα λοιπόν που αφορούν τις χρηματοοικονομικές σας υποθέσεις μπορεί να τα αναλάβει το συγκεκριμένο γραφείο με απόλυτη εγγύηση, αξιοπιστία και επιτυχία. Και φυσικά τελή και χρέη ασφαλιστικού συμβούλου. Την Solar Energy Subasis, την εταιρεία που παράγει και διανέμει ηλεκτρικό ρεύμα με τη βοήθεια του ήλιου, εδρεύει στην πόλη της Φλόρινας και μπορείτε να πάρετε πληροφορίες γύρω από την αλλαγή του παρόχου σας σε SS Energy Subasis από το www.ssenergy.gr. Και φυσικά το πρατήριο υγρών καυσίμων, αερίου, βενζίνης, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πρατήριο πετρελαίου κίνησης επίσης, και φυσικά το κατάστημα που διαθέτει τα πάντα όσον αφορά τα αξεσουάρ του αυτοκινήτου σας και είναι υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Το πρατήριο υγρών καυσίμων λοιπόν και πλυντήριο αυτοκινήτων Ταρτάρας και ΣΥΑ Ωμικρον Ε στην πόλη της Κοζάνης. Είναι στην είσοδο της πόλης όπως μπαίνουμε από Θεσσαλονίκη, απέναντι από το επαγγελματικά, από τα επαγγελματικά λύκια, από το ΙΕΚ εκεί πέρα στην Κοζάνη, το γνωρίζετε όλοι, για να μην κάνω άλλη διαφήμιση πάνω στη διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ, δεν θέλω να λείπει κανένας. Θα πάμε Μύκονο, βρετή αποκλειστικά, ρε σας έχω. Τι φλανάχη, κατ' κέν σε αυτό έχω να σας πω. Θα σας τα πούμε όλα. Νέους έρωτες στην ελληνική showbiz. Υπερπλούσια σκάφη που νοικιάζονται για διακοπές από πολύ γνωστά ονόματα παγκοσμίως στο νησί της Μυκόνου. Πόσο κυμαίνονται οι τιμές αν θέλετε να επισκεπτείτε, και φυσικά πολύ μεγάλη ζήτηση σε θέσεις εργασίας. Ίσως κάποιος από εσάς βρήκε δουλειά παρακολουθώντας το επόμενο μέρος της εκπομπής μας.